ποτέ επιδημής εν πόλεση. Αν κάποτε ταξιδεύεις, βρεθείς σε άλλη πόλη, δηλαδή σε πόλεις, πόλες πληθυντικός, πηγαίνεις σε άλλες πόλεις και όπως ταξιδεύεις θέλεις να εκκλησιαστείς, όπως είναι και σε εμάς μέχρι σήμερα αυτό, λέμε πάμε στην Ευρώπη, να μην χάσουμε, θα μείνουμε ένα μήνα, να μην χάσουμε την ευκαιρία ενός εκκλησιασμού. Μόλις δούμε κάποια εκκλησία ή κάποιο κτίσμα που μοιάζει εκκλησία, θα μπούμε μέσα, θα προσκυνήσουμε οποιαδήποτε, είμαστε σίγουροι ότι είναι εκκλησία του Χριστού, είμαστε σίγουροι? Πάντως σαν παράδειγμα, και αυτό παρακαλώ κρατήσατε το, γιατί πάμπολες φορές εμείς οι Ορθόδοξοι, οι Έλληνες, πάμε στην Ευρώπη και πολλοί με ρωτούν τι να κάνουμε, να εκκλησιαστούμε κλπ. Προσέξτε λοιπόν τώρα τι λέει ο Άγιος Κύριλλος. Μη απλώς εξέταζε πού το Κυριακόν εστί, και γάρε λιπέτον ασεβών αιρέσεις, κυριακά τα εαυτόν σπήλαια καλήν επιχειρούσι. Μη δε που εστίν απλώς η εκκλησία, αλλά που εστίν η καθολική εκκλησία. Τι λέγει εδώ? Κυριακόν, όπως ξέρετε, διασώζεται η ονομασία Κυριακόν στο Άγιον Όρος. Είναι ο ναός ο οποίος φιλοξενεί τους πιστούς κατά την ημέρα της Κυριακής, διότι όλη την εβδομάδα, μάλιστα αν είναι σκήτη, αν το καθολικό τους καθολικό λέγεται ή Κυριακόν, το ένα συμπληρώνει το άλλο, δεν είναι το ίδιο. Σημαίνει καθολικό, εδώ θα πει μαζεύονται όλοι οι μοναχοί. Κυριακό θα πει μαζεύονται την ημέρα της Κυριακής, διότι τις καθημερινές ή να μην λερώσουν τον ναό, ή κάποιοι λείπουν και είναι λίγοι, να μην είναι μέσα σε ένα ναό που θα χάνεται. Σκέφτεται να έχουμε 5 ανθρώπους και να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Για πολλούς λόγους, τεχνικούς μόνο λόγους, έχουν μικροτέρους ναούς ή μέσα σε μια πτέρυγα, μέσα σε ένα κελί, ένα παρεκκλήσι μέσα στην αυλή, ό,τι είναι. Πάντως όχι ο κεντρικός ναός. Και Κυριακόν λοιπόν λέγεται ο ναός που φιλοξενεί την Κυριακή τους μοναχούς, ακόμη και τους μοναχούς τους περιοίκους που είναι έξω από την Μονή και είναι σε σκήτες. Λέγεται Κυριακόν. Σήμερα αυτή δεν είναι γνωστή η λέξη, δεν είναι συνηθισμένη. Όποιος έχει πάει στο Άγιον Όρος θα την έχει αντιληφθεί. Και λέει εδώ ότι και οι αιρετικοί, το ναό στον οποίο συγκεντρώνονται την Κυριακή, τον ονομάζουν Κυριακόν. Αλλά πρόσεξε, λέει, αυτά δεν είναι παρά σπήλαια ληστών, και επιχειρούν να λέγουν αυτούς τους τόπους, τα σπήλαια των ληστών, να επιχειρούν να τα λέγουν Κυριακά. Ότι είναι δηλαδή ο ναός του Κυρίου και συγκεντρωνόμαστε την ημέρα Κυριακή. Πρόσεξε λοιπόν, μη σε ξεγελάσει αυτός ο τίτλος. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές που σας είπα στην Ευρώπη που πηγαίνουμε, μπαίνει ο άλλος στην Καθολική Εκκλησία, μπαίνει μέσα, δηλαδή στην Ρωμαιοκαθολική, συγγνώμη, κανονικά δεν πρέπει να λέγεται Καθολική. Εμείς λέμε η Ορθόδοξος Καθολική Εκκλησία. Αυτοί λέγονται Παπική Εκκλησία, Ρωμαϊκή ή Παπική Εκκλησία, ούτε Ρωμαϊκή, πολλοί τους πηγαίνει. Λέγεται Παπική Εκκλησία. Καταχριστικός τους λέμε Καθολικούς. Καταχριστικός, προσέξατε το αυτό. Σύνεπως, μπαίνει κανείς μέσα σε έναν καθολικό, δηλαδή ρωμαιοκαθολικό, δηλαδή παπικό ναόν, μπαίνει σε ένα προτεστάντικο εντευκτήριον, γιατί οι προτεστάντες
δεν θέλουν να έχουν ναούς. Ή αν είναι Αγγλικανοί, έχουν ναούς βέβαια οι Αγγλικανοί, Προτεστάντες όμως το βάθος είναι, και λοιπά και λοιπά. Πού μπαίνεις, εξήτασες? Τι σου είπαν αν ρώτησες ή ζητούσες να μάθεις που είναι ένας ναός? Εκεί πρόσεξε. Και αν μπεις μέσα σαν τουρίστας να δεις πως ακριβώς είναι το εσωτερικό όργο, αμαρτία δεν είναι. Αν όμως μείνεις στη λειτουργία που θα κάνουν, πολύ δε περισσότερο μετέχεις ποιον μυστηρίων. Τι να πω? Να πω για τους Προτεστάντες που είναι ασύστατα μυστήρια, αφού δεν έχουν ιεροσύνη. Οι Αγγλικανοί έχουν ιεροσύνη, αλλά αμφισβητείται η ιεροσύνη τους. Απλώς οι Έτσι δεν θα πρέπει όπου βρούμε ναό να μπούμε μέσα, γιατί είναι πολύ αμαρτία. Και σας λέγω ότι όπως στους Προτεστάντες, το επαναλαμβάνω, δεν είναι καν σώμα και αίμα Χριστού. Δεδομένου ότι οι Προτεστάντες όχι μόνο δεν έχουν ιεροσύνη και συνεπώς τα μυστήρια είναι ασύστατα, αλλά και δεν δέχονται ότι τα μυστήρια, όπως της Θείας Ευχαριστίας επί παραδείγματι, ότι είναι πραγματικά σώμα και αίμα Χριστού, ότι είναι σύμβολο, ότι είναι ό,τι θέλετε. Έχουν διάφορες τέτοιες θεωρίες, οπότε δεν είναι καν σώμα και αίμα Χριστού, και γι' αυτό το λόγο, γιατί δεν πιστεύουν, και ό,τι περισσεύσει το χύνουν στον ερωγίτη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι καλώς πράττουν και το χύνουν στον ερωγίτη, γιατί αφού δεν είναι τίποτα, πώς θα πήγαινες εκεί να κοινωνήσεις? Ή ακόμη που οι κανόνες απαγορεύουν να εκκλησιαστείς ή να συμπροσευχηθείς σε έναν τέτοιο ναό που δεν είναι ορθόδοξος, μαζί με αιρετικούς απαγορεύουν οι κανόνες ρητός. Τώρα, αν με ρωτήσετε τι γίνεται, από τι γίνεται, θα σας απαντούσα, αυτά χαλκεύει ο σύγχρονος οικουμενισμός, που προοδοποιεί, ανοίγει το δρόμο για αυτό το ξεύτισμα και το κατάντημα της Ορθοδοξίας. Το προσέξουμε πάρα πολύ, διότι θέλουν να καταστρέψουν με αυτές τις, την Ορθοδοξία, με αυτές τις προσεγγίσεις. Και αυτές οι προσεγγίσεις είναι ανίερες, είναι δαιμονικές. Ας το ξέρουμε και ας το προσέχουμε πολύ. Μας λέγουν ότι είμαι φανατική όταν υποστηρίζομαι αυτά. Δεν πρόκειται περί φανατισμού, αλλά πρόκειται περί γνώσεως της αληθείας. Όταν ο Κύριος είπε ότι τους αληθινούς προσκυνητάς εμπνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν, και όταν λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αγάπη εν αληθεία, σημαίνει ότι δεν μπορείς να μιλάς για αγάπη και συνεπώς είσαι παθιασμένος άνθρωπος όταν δεν έχεις αγάπη, γιατί αυτή η αγάπη πρέπει να είναι εν αληθεία. Αν σου ζητούσε ο γείτονας, αδελφέ μου, να έχει για μια βραδιά τη γυναίκα σου, από αγάπη θα του την έδινες? Θα τον λυπόσουνε και θα έλεγες, τι τον καημένο, αφού μου το ζητάει, εγώ τον αγαπώ πολύ, πάρε τη γυναίκα μου για μια βραδιά? Το διανοείται κανείς αυτό? Εκεί τι υπάρχει? Είναι αγάπη, είναι αληθεία. Σε τι? Η ερώτηση του μυστηρίου του γάμου. Πώς θα ενήχες ο τέτοιο πράγμα? Και ακόμη αν το θέλετε, είναι και έμφυτο. Και η ερώτητα να μην υπήρχε στο γάμο, δεν είναι έμφυτο να θέλει ο άνθρωπος από φυσικού του, όπως το συναντάμε και στα ζώα, τα μονόγαμα ζώα, να έχει κανείς τη γυναίκα του να μην την προσφέρει στον άλλον? Αν φτάνει σε αυτό το σημείο, είναι διαστραμμένος. Και δεν είναι διαστραμμένος μόνο από χριστιανικής πλευράς, επιτραπήτομη, και από φυσικής πλευράς. Είναι διαστραμμένος, διότι ο άνθρωπος είναι μονόγαμη ύπαρξη. Ναι, ναι, είναι έτσι. Δεν είναι πολύγαμη. Πώς λοιπόν μπορούμε να λέμε αγάπη χωρίς
να είναι η αλήθεια. Αγάπη εν αληθεία. Ας μην το ξέρουμε. Εμείς μην το ξεχνάμε.